Πανιεράντε, κύριε Βουλευτές, κύριε και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο τελευταίος ομιλητής και αντιλαμβάνομαι την κούρασή σας μετά και από την περιήγηση στη διακεκαμένη ζώνη της Μέσης Ανατολής από τον κύριο Πετάση. Θα σας ξαναμεταφέρω πάλι στην Ελβετία για ψυχολουσία. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη της κίνησης Πράσινης Κυπριακής Δημοκρατίας για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση, που πραγματοποιείται την ώρα που το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας διακυβεύεται στη διάσκεψη του Grand Montana για το Κυπριακό στην Ελβετία. Μια διάσκεψη που ξεκίνησε βεβαιασμένα και με κακούς γονούς. Πρώτον, με καθιέρωση της Πενταμερούς ως διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό, με ακούσα την Κυπριακή Δημοκρατία, κατά πέτηση της Τουρκίας και με ανοχή των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, με τον ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα να ετοιμάζει αρχικό έγγραφο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της Τουρκίας και να εκβιάζει ενδιάμεση συμφωνία. Και τρίτον, με έλλειψη υπόβαθρου συζητήσεων στα θέματα ασφάλειας και του εδαφικού, για τα οποία πρέπει να δώσει η Τουρκία και τα οποία παρέμεινε επί 40 χρόνια εκτός συζητήσεως στις διακοινωτικές συνομιλίες. Κυρίες και κύριοι, η διάσκεψη ανέδειξε για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία και μετά τη λύση του Κυπριακού εμένει στον ΕΣΑΗ έλεγχο της Κύπρου. Για την υλοποίηση της διοίκησης χρειάζεται στρατεύματα, επεμβατικά δικαιώματα και ένα καθεστώς στην Κύπρο υποτελέσει στην Τουρκία σε αντικατάσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύησεων, η Τουρκία εμένει στο ρόλο κυδαιμονίας της Κύπρου με επεμβατικά δικαιώματα και στρατεύματα. Προτείνει διατήρηση του συστήματος ασφάλειας του 1960 προσαρμοσμένο στα δεδομένα του νέου κράτους και πάντα στη λογική του σχεδίου ανάμεσα. Συγκεκριμένα, συνθήκες εγγύησης και συμμαχίες να διατηρηθούν και προσαρμοστούν ανάλογα. Μουτάβης, Μουτάβης. Να επεκτείνονται οι εγγύησεις και στην αποτελεσματική συμμετοχή. Στρατεύματα, οι τουρκικές δυνάμεις κατοχής. Σημαντική μείωση αμέσως μετά την εφαρμογή της λύθης. Ακολούθως σταδιακή μείωση, χωρίς τελικά να αποχωρήσουν όλες οι δυνάμεις. Να παραμείνει μόνιμη δύναμη, χωρίς ρήτρα οριστικής αποχώρησης, με πρόφαση την προστασία των Τουρκοκυπρίων και την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών. Μηχανισμός εφαρμογής της λύσης. Να αναλυθεί από τις εγκλήτριες δυνάμεις, δηλαδή η αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων, κατοχής να αποκτήκεται από την ίδια την Τουρκία. Και τέλος, επανεξέταση του συστήματος ασφάλειας από τις εγκύτριες δυνάμεις μετά από παρέλευση 15 χρόνων, συνδεδεμένη η επανεξέταση με την τρίτη περιτροπή στην Προεδρία ή τρεις εκλογικούς γύρους. Δηλαδή να συμπέσει όταν θα είναι Τουρκοκύπριος Πρόεδρος. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, κ. Τσαβούσογλου, δήλωσε τιμικά ότι η Τουρκία χρειάζεται τα επεμβατικά δικαιώματα και αν απαιτηθεί θα τα ξαναχρησιμοποιήσει. Επιδιώξει της Τουρκίας στη διάσκεψη. Να διατηρήσει το ρόλο κυδαιμονίας της και να επιτύχει μια ενδιάμεση συμφωνία με την οποία να κεφαλαιοποιήσει και άλλες υποχωρήσεις της πλευράς μας πέραν εκείνων του κοινού ανακοινοθέντος της 11ης Φεβρουαρίου του 2014 και το συγκλήσιο στα κεφάλαια, ιδιαίτερα εκείνου της διακυβέρνησης και κατανομής των εξουσιών. Ύψιστη προτεραιότητα της, οι τέσσερις βασικές ελευθερίες των Τούρκων υπηκών, η επιπεριτροπής Προεδρία, η πλήρης εξίσωση Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων στους μηχανισμούς λήψης απόφασης. Διαπραγματευτική τακτική της, η αξιοποίηση των Τουρκοκυπρίων ως στρατηγικού μοχλού προώθηση των δικών της συμφερόντων και η επιδίωξη να μεγιστοποιήσει πρώτα ωφέλη από τα άλλα κεφάλαια
για να ελαχιστοποιήσει αυτά που πρέπει να δώσει στο κεφάλι της ασφάλειας και του εδαφικού. Ο παράγοντα ασφάλειας για τον Κυπριακό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και την ασφάλεια θα πρέπει να την εξετάσουμε μέσα από το πρίσμα δύο βασικών παραγόντων. Την τουρκική απειλή και τις πρόνοιες λύσεις της Ζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας. Σε ό,τι αφορά την τουρκική απειλή, βασικές στοιχές της είναι, πρώτον, η επεκτατικότητα της Τουρκίας σε βάρος Κύπρου. Η Τουρκία από το 1950 έθεσε ως στρατηγικό στόχο τον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου και τον υλοποίησε σε μεγάλο βαθμό με την διποτόμηση του νησιού. Με τη λύση της Ζωνικής Δικαιωτικής επιδιώκει την ολοκλήρωση της τοποθεσίας, δηλαδή τον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου. Δεύτερη πτυχή. Η μη τήρηση των συνθηκών και συμφωνιών που υπογράφει η Τουρκία, καθώς και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και τρίτη πτυχή, η βάναυση και απάνθρωπη συμπεριφορά της έναντι των μειονοτήτων, των εγκαλώτων και των ομάδων. Αν δεν λάβουν υπόψη αυτές τις πτυχές της τουρκικής απειλής, θα είμαστε καταδικασμένοι να βιώσουμε και στο μέλλον τις ίδιες τραυματικές εμπειρίες στα πλαίσια μεταρρύθμισης. Λύση της ζωνικής δικαιοσύνης. Με βάση το σκελετό της λύσης, όπως καθορίστηκε στο κοινά ανακοινοθέτηση 11 Φεβρουαρίου 2014 και με βάση τις συγκλήσεις και προτάσεις στα κεφάλαια λύσης, καταλύεται η Κυπριακή Δημοκρατία και οικονομείται ένα διχοτομικό κράτος σε σαφρά θεμέλια, αφού παραβιάζονται βάναυσα οι αρχές της λειτουργικότητας, της δημοκρατικότητας και της ασφάλειας. Δεν θα υπάρχει λειτουργικότητα αφού παραβιάζεται η απλότητα και η δυνατότητα λήψης απόφασης. Συγκροτείται ένας υπερμεγέθης πολύπλοκος κρατικός μηχανισμός με διαρχία αξιωματούχων, με βεβαρώδεις δημοτικές και τις λειτουργικές ρυθμίσεις που θα είναι αδύνατο να λειτουργήσει αυτός ο κρατικός μηχανισμός στην πράξη. Θα βουλιάξει στον λαβύρινθο των διαδικασιών και των άπειρων συγκεταλειμμένων δέντρων. Και όταν δεν υπάρχει λειτουργικότητα, δεν υπάρχει ούτε βιωσιμότητα. Δεν θα υπάρχει δημοκρατικότητα αφού παραβιάζεται η αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων. Δεν θα υπάρχει ούτε ασφάλεια πολιτική, στρατιωτική, δημογραφική, οικονομική και ενεργειακή. Σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές ασφάλειες. Βασικές πτυχές της δικής μας πρότασης για την ασφάλεια, τις οποίες ήδη στο εμπαρόδο ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Τσαβούτογλου, απεκάλεσε ανόητες προτάσεις και εκτός πλαισίου, είναι εξής. Πρώτον, συνθήκες εγγύησης και συμμαχίας να καταργηθούν από την πρώτη μέρα εφαρμογής της λύσης. Δεύτερον, ξένα στα τέρματα οι τουρκικές δυνάμεις κατοχής να αποχωρήσει σημαντικό μέρος τους από την πρώτη μέρα εφαρμογής της λύσης, το υπόλοιπο βάσει αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Τρίτο στοιχείο, ύπαρξη εσωτερικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Ομοσπονδιακή αστυνομία, Συμβούλιο Εκτάκτων Αναγκών, Πολυεθνική Αστυνομία για μεταβατική περίοδο χωρίς συμμετοχή Ελλήνων, Τούρκων και Βρετανών. Τέταρτο σημείο, σύμφωνο φιλίας Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου για συνεργασία σε διάφορα θέματα, χωρίς να έχει όμως στρατιωτική διάσταση αυτό το σύμφωνο. Και τέλος, μηχανισμός ελέγχου εφαρμογής της λύσης και της απομάκρυνσης των ξένων στρατευμάτων με εμπλοκή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του ΟΑΣΕΠ. Συγκρότηση δηλαδή επιτροπής από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, χωρίς συμμετοχή των εγκυητριών δυνάμεων, με βάση ισχυρό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υπό το κεφάλαιο 7 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η πρόταση μας στο κεφάλαιο της ασφάλειας, κατά την άποψή μου, παρουσιάζει τρεις σοβαρές αδυναμίες. Πρώτον, η στέρηση του δικαιώματος της Κύπρου να έχει έλεγχες δυνάμεις. Αυτή η στέρηση ακροτηριάζει την κρατική υπόστασή της και παραβιάζει το αναφέρατο δικαίωμα της αυτοάμυνας και θα είναι ουσιαστικά το μοναδικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών που θα στηριχθεί αυτό το δικαίωμα. Δεν θα είναι δηλαδή ένα, όπως
το αποκάλυψε και ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, αυτό ένα φυσιολογικό κράτος, ένα κανονικό κράτος. Δεύτερη αδυναμία. Δημιουργείται σοβαρό κενό ασφάλειας, αφού η πρόταση μας επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση διακοινωτικών ταραχών. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών και προστασία του εδάφου και του εκτεταμένου θαλάσσιου χώρου και ενάριου χώρου Κύπρου χωρίς ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή χωρίς στρατό, ναυτικό και αεροπορία. Γιατί οι εξωτερικές απειλές δεν αντιμετωπίζονται ούτε από την αστυνομία, ομοσπονδιακή ή πολυεθνική, ούτε από το σύμφωνο φιλίας Ελλάδας-Τουρκίας Κύπρου. Τρίτο σημείο, τρίτη αδυναμία. Η πρόταση μας δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη την τουρκική απειλή, την μεγαλύτερη απειλή κατά της ασφάλειας της Κύπρου, τόσο στην περίοδο εφαρμογής της λύσης, όσο και μετά από αυτή. Οι ανησυχίες μας επικεντρώνονται στα εξής σημεία. Η εισήγησή μας για παραμονή μέρους των τουρκικών δυνάμεων κατά εκεί, για μια μεταβατική περίοδο μετά τη λύση, περιέχει σοβαρούς κινδύνους για τον ελληνισμό της Κύπρου, ο οποίος δεν θα έχει την ασπίδα προστασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Εθνικής Φρουράς. Η εισήγησή μας θα έπρεπε να προβλέπει πλήρη κατάργηση των συνθηκών εγγύησεως συμμαχίας και απομάκρυνση όλων των τουρκικών δυνάμεων καταρχής πριν την έναρξη εφαρμογής της λύσης. Οι Τουρκοκύπροι με την εφαρμογή της λύσης θα λάβουν αμέσως αυτά που επιζητούν: κρατική εξουσία, διεθνή αναγνώριση και διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενώ οι Ελληνοκύπροι θα λάβουν αυτά που πρέπει να δώσει η Τουρκία, δηλαδή επιστροφή εδαφών περιουσιών προσφύγων, απομάκρυνση στρατευμάτων επίκων σε μια μεταβατική περίοδο, υπό τον έλεγχο και την ομοιρία των τουρκικών δυνάμεων κατοχής που θα παραμείνουν στο νησί μετά την λύση. Στη μεταβατική περίοδο δεν θα υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Θα αντικατασταθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του νέου κράτους και θα απαιτείται συναπόφαση των δύο κρατηδίων για όλα τα θέματα. Παραδείγματος χάρη πρόσφυγες στα Ηνωμένα Έθνη για παραβιάσκεια. Να επισημανθεί ότι οι τουρκικές δυνάμεις κατοχής εκτιμάται ότι μπορούν να απομακρυνθούν σε χρόνο μικρότερο των 40 ημερών. Η απομάκρυνση να αποτελεί προϋπόθεση ένα εξεφαρμογής της λύσης και η απομάκρυνση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χρόνο μικρότερο των 40 ημερών μετά τα δημοψηφίσματα, και εφόσον βεβαίως είναι θετικά. Να μην διαλυθεί δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία αν και φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης. Δεύτερο σημείο. Δεδομένης της επεκτατικής στρατηγικής Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου, την οποία ακροκαιρίασε, τη συστηματική παραβίαση των συμφωνιών που υπογράφει και τη βάρβαρη συμπεριφορά έναντι των μειονοτήτων, των αμάχων και εκμανώτων, όπω την πλήρωσε και η Κύπρος το 1974, δεν θα υπάρχει καμιά εγγύηση ότι ο τουρκικό στρατό που θα παραμείνει στην Κύπρο μετά τη λύση θα σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των άοπλων Ελλήνων. Κύπρος 1974. Θα παραμείνει προσωρινά στην Κύπρο και όχι μόνιμα. Η ΡΑΚ σήμερα θα συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις εφαρμογής της λύσης. Συμφωνίες, συνθήκες Λοζάνης, Ζενίκης Λονδίνου, κατάπαυση του πυρός 1974, Τρίτης Βιέννης 1975. Είναι λοιπόν θανάσιμο λάθος να αποδεχθούμε παραμονή τουρκικού στρατευμάτου στην Κύπρο για μια μεταβατική περίοδο μετά τη λύση και μάλιστα όταν η Κυπριακή Δημοκρατία και η Εθνική Φρουρά θα έχουν διαλυθεί. Η Τουρκία με μία πράξη προβοκάσεως, για παράδειγμα μια έκρηξη που θα προκαλέσει η ίδια σε ένα τζαμί, θα επικαλεστεί πρόβλημα ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων και θα μετατρέψει την προσωρινή παραμονή σε μόνιμη παραμονή. Η πράξη προβοκάσεως είναι μέθοδος καλά δοκιμασμένη από την Τουρκία. Κονγκόν Κωνσταντινούπολης 1955, του Καντατσίου 1963-64. Ούτε ένα ισχυρό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι ικανοποιητική εγγύηση για την εφαρμογή της λύσης και την απομάκρυνση των τουρκικών δυνάμεων. Η Τουρκία δεν σέβεται τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως το 353 του 1974, ισχυρότατο ψήφισμα που αξίωνε την άμεση απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων από την Κύπρο, που παραμένει ανεκτέλεστο έκτοτε από το 1974 λόγω άρνησης Τουρκίας όπως και άλλα ψηφίσματα για την Κύπρο. Πολιτική ασφάλεια.
Θα ήθελα να τονίσω αυτό το σημείο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ασφαλώς η ασφάλεια δεν έχει μόνο τη στρατιωτική ψυχή, έχει και την δημογραφική και την πολιτική και την ενεργειακή και την οικονομική. Με βάση τα συμφωνηθέντα στο επίπεδο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καταστρατηγείται η δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας και λήψης αποφάσεων. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την αδικία και την αδυναμία λήψης απόφασης. Την αδικία, αφού εξισώνει το 82% των Ελληνοκυπρίων με το 18% των Τουρκοκυπρίων, είτε με αριθμητική εξίσωση, είτε με συγκεκριμένα βέτο των Τουρκοκυπρίων σε όλες τις εξουσίες, εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική. Την αδυναμία λήψης αποφάσεων, αφού θα απαιτείται συναπόφευση των δύο κρατηδίων για όλο το θέμα. Αυτή η απέτηση θα οδηγεί σε αδιέξοδα, είτε σε υποχωρήσει των Ελληνοκυπρίων προς τουρκικές θέσεις και τη μετατροπή τους σε υποτελείς της Τουρκίας. Η ύπαρξη μηχανισμού επίλυσης αδιεξόδων είτε με ξένο δικαστή είτε με κλήρωση προσβάλλει πραγματικά το κύρος του κράτους και την αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων. Το τουρκοκυπριακό κρατήδιο, εξηρτημένο από την Τουρκία λόγω πλειοψηφίας επίκων και διμερών συμφωνιών εξάρτησης, νερό, ρεύμα, οικονομία, μεταφορές, επικοινωνίας, ασφάλεια, θα υποστηρίζει τα συμφέροντα της Τουρκίας σε βάρος εκείνων της Κύπρου. Και η Τουρκία μέσω του τουρκοκυπριακού κρατηδίου και μέσω των συμφωνηθέντων στο επίπεδο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, όπου θα απαιτεί τη συναπόφαση των δύο κρατηδίων, θα επιβάλλει τις αποφάσεις του κυπριακού κράτους, θα αποκτήσει τον πολιτικό έλεγχο του, θα είναι εκ του μακρόθεν παρούσα στην Κύπρο και ουσιαστικά δεν θα χρειάζεται ούτε ευρωπαϊκά δικαιώματα, ούτε στα μέλλον. Η Τουρκία βέβαια, επειδή τα θέλει όλα, εμένει και σε αυτά. Το κεφάλαιο για κυβέρνηση κατανομής εξουσιών είναι εξίσου σοβαρό με εκείνα της ασφάλειας και του εδαφικού, αφού θα διέπει την καθημερινή λειτουργία του κράτους. Η αδικία, η αδυναμία λήψης απόφασης και ο έλεγχος Κύπρου από την Τουρκία μέσω του Κυπριακού Κρατηδίου θα προκαλέσουν πολιτική αστάθεια. Μετά την πολιτική αστάθεια, γνωρίζουμε όλοι ότι προέρχεται επέρχεται και η στρατηγική κατάρρευση και η μαζική φυγή των πολιτών. Είναι παραπλανητικό όμως να προβάλλετε ότι στο κεφάλαιο αυτό της διακυβέρνησης των εξουσιών υπάρχει πρόοδος. Αποκοιμίζονται οι πολίτες και στρέφεται η βαρύτητα της προσοχής τους στα κεφάλαια της ασφάλειας και του εδαφικού. Όταν συνειδητοποιήσουν τι συμφωνήθηκε, θα υποστούν σοκ και θα αντιληφθούν ότι ο κεφάλαιος διακυβέρνησης κατανομής εξουσιών θα αποτελέσει τον δούριο ύπο εκπόρθησης εκ των έλλων του κυπριακού κράτους που θα μετακρατήσει ένα τουρκικό προτεκτοράτο. Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό και από την Ελλάδα ότι το κεφάλαιο της διακυβέρνησης εντάσσεται μέσα στις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού, αλλά έχει προεκτάσεις και στην εξωτερική πτυχή που ενδιαφέρει και την Ελλάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις διμερείς συμφωνίες εξάρτησης του τουρκοκυπριακού κρατηδίου από την Τουρκία, ιδιαίτερα στα θέματα ασφάλειας και άμυνας. Να υπενθυμίσω το σχέδιο ΑΝΑ, να υπενθυμίσω τις διμερείς συμφωνίες για έρευνα, διάσωση και ασφάλεια αυτών, που έδιναν το δικαίωμα αεροναυτικής παρουσίας στην Κύπρο, στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς έγκριση του Κυπριακού κράτους. Αν τεθεί λοιπόν ολόκληρη η Κύπρος υπό τον έλεγχο της Τουρκίας, θα υπάρξουν διμερείς επιπτώσεις και για τα συμφέροντα της Ελλάδας, καθώς το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα στα θέματα ασφάλειας και ενέργειας. Βαριαρόλα, κυρίες και κύριοι, συμπεραγματικά, δεν πρέπει να τρέχουμε ψευδεστήσεις. Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο για να μείνει, να εκριζώσει τον χριστιανικό ελληνισμό και να εμφυτεύσει τον τουρκικό ισλαμισμό. Η προστασία των Τουρκοκυπρίων και η αποκατάσταση της κρατικής τάξης ήταν το πρόσχημα. Όπως είναι και τώρα το πρόσχημα για να επιμένει η Τουρκία για συνέχιση των εγγύσεων και σταυρεμάτων στην Κύπρο. Ο ελληνισμός Κύπρου διατρέχει σήμερα θανάσιμο κίνδυνο από την τουρκική απειλή αλλά και από την λαθασμένη στρατηγική. Με αποδεδειγμένη λοιπόν την τουρκική τοποθεσία για έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου και την διαπίστωση ότι οι διακοινωτικές συνομιλίες και η ριζωνική δικαιωτική ομοσπονδία εξυπηρετούν αυτή τη τοποθεσία της Τουρκίας, επιβάλλεται έστω και την στάτη να αναθεωρήσουμε την στρατηγική μας για να αναπαύσουμε την επέκταση της τουρκικής κυριαρχίας και στις ελεύθερες περιοχές μέσω της ριζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας. Να υιοθετήσουμε μια νέα στρατηγική
εθνικής επιβίωσης, θέτοντας το Κυπριακό στη σωστή διάσκεψη του ως θέμα εισβολής, κατοχής, επικισμού, εθνοκάθαρσης. Και παράλληλα να ενισχύσονται τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συντελεστές εξισορρόπησης ισχύως προς την Τουρκία. Την άμυνα που έχει επιβαθμιστεί επικίνδυνα, δυστυχώς, την οικονομία και την διπλωματία, τις στρατηγικές συνεργασίες μας και κυρίως το δέρμα του ελληνικού αμυντικού χώρου, Κύπρου Ελλάδας, που ατόμησε από εμφανίσεις του σχεδίου μας. Να ενισχύσουμε δηλαδή την κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το τελευταίο έρισμα που απέμεινε στον ελληνισμό της Κύπρου, η πτώση του οποίου θα οδηγήσει και τον αφανισμό του. Σας ευχαριστώ.